Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Εμίλιος Χιλάκης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τι κάνετε? Μεγάλη περιοδία κάνετε. Είναι μεγάλη. Πάντα κάνουμε μεγάλες περιοδίες. Θεωρώ ότι το θέατρο είναι λαϊκό μέσο. Δεν είναι να μας επισκέπτεστε εσείς στο θέατρο. Εμείς πρέπει να σας επισκεπτόμεθα. Διότι το θέατρο πάντα ταξίδευε. Να σας θυμίσω την περίφημη έννοια άρμα του Θέσπιδος. Ο Θέσπης εννοείται ο πατέρας του θεάτρου. Αυτός ανέβαινε σε ένα άρμα μαζί με το θείασό του και πηγαίναν από πόλη σε πόλη και παίζαν τα τότε θεατρικά έργα τα οποία είχαν να κάνουν με την ιερότητα του ανθρώπου και το τι χρωστάει προς το θείο. Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής, από όσο μαθαίνω εγώ, οι δικές μου πληροφορίες, είναι εξαιρετικά καλή στον καταφαντασία να στενεί. Σε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη λογική των ανθρώπων στυλ Τραμπ, ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, είναι φοβερό. Ο Τραμπ ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εντάξει, ας ρωτήσει το ελληνικό καλοκαίρι. Είμαστε δύο μήνες σε σαραντάρια. Τόσο δύσκολο λοιπόν που ταξιδεύουμε σε αυτές τις συνθήκες, ο κόσμος μας τιμάει, γιατί αυτό είναι τιμή. Μας δίνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι έρχεται κάποιος να δει την πρότασή μας επάνω σε ένα πάρα πολύ γνωστό έργο. Μάλιστα. Μαζί με τον κύριο Δούνια, κύριε Χιλάκη, γιατί επιλέξατε για φέτος το καλοκαίρι? Επαναλαμβάνω ότι αύριο θα είστε στο Αφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική βέβαια, και το Σαββατοκύριακο στην Καβάλα, επίσης πολύ κοντά μας. Θα έρθετε πάλι 2 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη, είναι σωστές οι πληροφορίες μου? 2 Σεπτεμβρίου έχουμε το θέατρο Δάσους, ναι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, γιατί επιλέξατε μαζί με τον κύριο Δούνια φέτος το καλοκαίρι την συγκεκριμένη κωμωδία του Μολιέρου? Το έχω ξαναπεί, αυτά τα έργα σου ζητάνε να τα ανεβάσεις. Ξέρουν πότε θέλουν να ανέβουν αυτά τα έργα. Σε ζητάνε να τα ανεβάσεις, πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι. Σωστό. Ναι. Όσο και να έχεις κάποια έργα στη φαρέτρα μας και να λες, εγώ θα ασχοληθώ με κάποια έργα στο μέλλον, έρχεται πραγματικά η ζωή και σου λέει τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Είναι νομίζω ο καιρός και ο χρόνος αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για τους μεσίες και τον μεσιανισμό που μας βασανίζουν σαν κομπογιανίτες γιατροί, σαν τους γιατρούς αυτούς που έρχονται και σου λένε ξέρω τα πάντα, έχω το φάρμακο για τα πάντα. Ο καταφαντασίας ασθενής αυτό είναι, ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στην αρρωστοφοβία του, το οποίο είναι το 5% του βίου του, μέσα στην αρρωστοφοβία του, το 95% του βίου του είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον κοροϊδεύουν και τον εκμεταλλεύονται στο σημείο της αφέμαξης, γιατί δημιουργούν ένα πλέγμα εννοείται προστασίας γύρω από το φόβο του. Όλοι φοβόμαστε να θα αρρωστήσουμε ή θα πεθάνουμε. Και νομίζω αν ρωτήσω οποιοδήποτε φοβάται περισσότερο έναν επώδυνο θάνατο από τον θάνατο τον ίδιο. Όλοι λέμε δεν θέλω να βασανιστώ στο νοσοκομείο, θέλω να έρθει ο θάνατος έτσι με τη μία. Σε αυτό λοιπόν το σημείο έρχεται και εδράζει η ματροδοξία των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται να μας εκμεταλλευτούν. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και αν με ρωτήσετε, μα συμβαίνει αυτό στην κοινωνία μας σήμερα, θα μείνω άναυδος ότι με ρωτήσατε. Ναι, γιατί οι δήμονες της εποχής μας δεν έχουν να κάνουν βέβαια μόνο με το ιατρικό κομμάτι, έτσι, και φαντάζομαι ότι δίνεται τροφή για σκέψη για αυτούς τους δήμονες που εμφανίζονται είτε στο διαδίκτυο είτε σε παρέες, επί παντός θεμάτων βέβαια. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη ασθένειά μας? Είναι κοινωνική η δική μας ασθένεια σήμερα, η δικιά σας, η δική μου, των ανθρώπων του 2024. Είναι ο φόβος και ο θυμός. Έχουμε περάσει πια το στάδιο της ελπίδας. Ο δυτικός κόσμος δεν είναι στην ελπίδα. Έχει χαθεί τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Με αποκορύφωμα τα τελευταία 15-16 χρόνια που υπάρχει και η κρίση οικονομική μετά της επιδημίας. Είμαστε στο φόβο. Ο φόβος είναι το χειρότερο συνέστημα και το πιο εύκολο να το χειριστεί κάποιος ο οποίος θέλει να μας κάνει κακό. Αυτή η χειραγώγηση είναι εμφανής πια στο καιρό μας. Δεν έχουμε καν πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι να μιλάνε ιδεολογικά. Δεν έχουμε ιδεολογικούς σταγούς. Έχουμε πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι μας μιλάνε λες και είμαστε μέρη μιας εταιρείας. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Έθεν κακήθεν, δεν μιλάω μόνο για τον νεόκοπο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω γενικά για το πώς αντιμετωπίζει την πολιτική ο πολιτικός αρχηγός. Οι μόνοι οι οποίοι έχουν πολιτικό λόγο, ιδεολογικό λόγο, είναι αυτοί που εύκολα μπαίνουν στο μυαλό σου την ώρα που φοβάσαι. Φταίει ο ξένος.
Φταίει ο μαύρος, φταίει ο ομοφυλόφιλος, φταίει η woke κουλτούρα. Οι περισσότεροι νομίζουν πως woke είναι το μεγάλο τηγάνι, αυτό το κινέζικο. Ναι. Γιατί είναι πραγματικά, δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα συζητάμε. Ξέρετε, και το κακό είναι ότι δεν ψάχνουν να δούνε. Για να μάθουν. Αυτό είναι. Δηλαδή, εμένα θα μου πει κάτι ο φίλος ο Εμίλος και θα τον πιστέψω. Ενώ η εποχή μας μας δίνει πολύ εύκολα πρόσβαση στο να μάθουμε κάτι. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο θέμα. Έχουμε την πληροφορία, δεν έχουμε τους δείκτες. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε, πώς είναι οι μεγάλες ταμπέλες στην Εθνική Οδό που λένε προς τη Θεσσαλονίκη, προς Μάλγαρα, προς τη Δανιά. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε στο διαδίκτυο τέτοιες μεγάλες ταμπέλες, αλλά δεν έχουμε. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο επίσης θέμα. Δεν ξέρουμε τι θα θέλαμε να μάθουμε. Μάλιστα. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν κάποιο πρότυπο. Δεν έχουν, το πρότυπο το λέει η ίδια η λέξη. Υπάρχει εκεί πριν από εμάς. Έχει εντυπωθεί ήδη στη συλλογική συνείδηση πριν από εμάς. Και η συλλογική συνείδηση είναι εκεί για να μας κάνει διαρκώς ένα μεγάλο μάθημα. Τι πρέπει να κάνουμε. Λέει πάρα πολύ ωραία η Αθηνά η Μαξίμου, η σύζυγός μου και η υπέροχη στο οποίο έχουμε και στην παράσταση. Mm-hmm. Και θα ξαναμιλήσουμε για την παράσταση. Λέει ότι είναι εγγεγραμμένο ένα κοινωνικό DNA. Μέσα στο DNA μας έχουμε εγγεγραμμένες πληροφορίες από τον τρόπο συμπεριφοράς. Αυτά τα πρότυπα πληροφοριών, δηλαδή πώς ένα παιδί, ρε παιδί μου, ξέρει πώς να κινηθεί προς τον ήλιο ή πώς πρέπει να κινηθεί, βάζει μια μπάλα σε ένα παιδί για να την κλωτσίσει. Mm-hmm. Είναι εγγεγραμμένα στο DNA μας και κάποιες πληροφορίες, κάποιες κινήσεις. Όλο αυτό θα πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε. Δεν ξέρουμε καν τι να το κάνουμε. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, τώρα θα σας πω το πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουμε μείνει η μόνη ιδεολογική ταγή στον καιρό μας, είναι οι καλλιτέχνες. Ερχόμαστε εμείς οι καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών ειδικά και σας λέμε ιστορίες. Μέσα από αυτή την ιστορία λοιπόν, με έναν τρόπο, το DNA σας, σας λέει ότι κάποιος μιλάει για εσάς. Μπορεί να μην σας το λέμε κατά φάτσα, ούτε πάμε δίπλα στις ταυτίες σας να σας ψιθυρίσουμε. Αλλά σας λέμε ότι αυτές οι ιστορίες αφορούν τον άνθρωπο. Και δει τον άνθρωπο που είναι στην Ευρώπη τώρα, που διέγνωσε μέσα στο διαφωτισμό του 1670, γράφοντας ένα έργο, ο Μολιέρος, ότι θα έρθει ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά λεφτά και δεν έχει τη γνώση. Μα δεν είναι σπουδαίο. Μα αυτό δεν είναι το βάσανο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Κυνηγάμε το χρήμα και όχι τη γνώση. Ναι, ναι, ναι. Ή θέλουμε να έχουμε γνώμη χωρίς γνώση. Αυτό. Γνώμη χωρίς γνώση. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και βλέπουμε να πρωταγωνιστεί κιόλας. Και αυτό είναι το λυπηρό και το επικίνδυνο. Όλα αυτά βέβαια τα θέματα θεωρώ ότι βγαίνουν στη δική σας παράσταση με έναν πολύ εύπεπτο τρόπο και μέσα και από γέλιο. Φαντάζομαι υπάρχει και το γέλιο. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί να το πω πολύ λαϊκά, εγώ το λέω συχνά, δεν ντρέπομαι, θα κατουρηθείτε από το γέλιο στην παράστασή μας. Και πόσο ανάγκη το έχουμε, κύριε Χιλάκη, πόσο ανάγκη το έχουμε? Ναι, το ξέρω, γιατί ο Μολιέρος σηκώνει ένα καθρέφτη και σας λέει κοιτάξτε πώς είστε. Αυτό, δηλαδή στον Αργκάν που κάνω εγώ, ή στην Τουανέτ, την υπηρέτρια που κάνει η Αθηνά Μαξίμου, ή στην Μπελίνα, τη σύζυγό μου που με απατάει, που κάνει Μυρτό ή Αλικάκη, θα δείτε κάτι ο καθένας από τις νύχιες σκέψεις μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο. Εμείς αυτό κάνουμε. Σηκώνουμε ένα καθρέφτη και λέμε, κοιτάξτε αυτόν τον ωραίο καθρέφτη που έχει φτιάξει ο Μολιέρος, που σηκώνουμε εμείς τα χέρια μας για να τον δείτε. Δείτε λίγο τον εαυτό σας και θα γελάσετε με εσάς. Mm-hmm. Θα γελάσετε και θα πείτε, μωρέ, δεν πρέπει να είμαι έτσι. Αλλά και θα γελάσετε γάργαρα. Έχουμε ονομάσει την κωμωδία του Μολιέρου στο δελτίο ότι είμαστε εκρηκτικοί. Γιατί πραγματικά είναι σαν κάτι γεύσης fusion που έχουμε, αν έχετε φάει μοριακή κουζίνα. Που τρως μια μπουκιά και σκάνε 18 γεύσεις μέσα στο. Εγώ δεν έχω φάει μοριακή κουζίνα, αλλά θυμάμαι κάτι καραμελάκια που τρώγαμε μικρά. Που ήταν στο στόμα. Τα θυμάστε? Και βέβαια, που έκαναν έκρηξη, τελείως έκρηξη, και φαντάζομαι κάτι τέτοιο είναι. Λοιπόν, ο καταφαντασία να ασθενείς του Μολιέρου, αύριο στο Αμφιθέατρο στα Νέα Μουδανιά θα σας συναντήσουμε, Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Μετά μπορούμε να σας αναζητήσουμε αναλόγως με το που θα πάμε διακοπές, αν θα πάμε διακοπές, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, και στις 2 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψετε στο Θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σωστά? Ναι. Κύριε Χιλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για αυτό το υπέροχο θέαμα που μας προσφέρετε. Εγώ μάλλον θα έρθω 2 Σεπτεμβρίου να σας δω.
Ναι, και πολύ Θεσσαλονικής, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, γιατί συνδυάζεται στην παράσταση αυτά τα δύο, και τη σκέψη αλλά και το γάργαρο γέλιο που πραγματικά το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Για να μην πω την ευχή στον αέρα που λένε στους ηθοποιούς, δεν είναι σωστό. Θα πω καλή επιτυχία. Γαλλικό θέατρο. Κάνουμε πείτε νέα. Ναι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.